Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλσανάτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν τη φάση των ομίλων του Euro 2016. Ισλανδία, Αυστρία και Ουγγαρία, Πορτογαλία στις 7 για τον 5ο όμιλο, ενώ στις 10 έχουμε το Ιταλία, Ιρλανδία και το Σουηδία, Βέλγιο για τον 5ο. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο Stand de France, η Ισλανδία αντιμετωπίζει την Αυστρία. Η επικράτηση των Ισλανδών παίζεται στο 3.50, η ισοπαλία στο 3.10, η νίκη των Αυστριακών στο 1.90, το under τιμάται στο 1.40, ενώ το over στο 2.30. Η Ισλανδία έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, παίζει πολύ δυνατή άμυνα και παρότι της λείπει το μεγάλο αστέρι από το roster, βρίσκει τον τρόπο για να παίρνει τα αποτελέσματα. Η Αυστρία έχει απογοητεύσει έως τώρα και χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί, ενώ οι Ισλανδοί προκρίνονται και με ισοπαλία ανεξαρτήτου σκορ. Οι Αυστριακοί δεν έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο για την ώρα και θα πάμε στην πλευρά του outsider, ποντάροντας τη νίκη της Ισλανδίας σε απόδοση 3.50. Στη Λιόν, η Ουγγαρία τίθεται αντιμέτωπη με την Πορτογαλία, η οποία ακόμα αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η νίκη της Ουγγαρίας παίζεται στο 10.50, η ισοπαλία στο 4 και η νίκη της Πορτογαλίας στο 1.27. Το under βρίσκεται στο 1.55, ενώ το over στο 2. Μπορεί η Πορτογαλία να προκρίνεται και με ισοπαλία μετά την νίκη της Τουρκίας επί της Τσεχίας, ωστόσο πιστεύουμε ότι θα κυνηγήσει την νίκη για να αποφύγει το δύσκολο ταμπλό στην φάση των 16. Η Ουγγαρία από την άλλη έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα νοκάουτ, ενώ με αποφυγή της ήττας απόψε βρίσκεται, πολύ πιθανόν θα βρίσκεται και στην κορυφή του ομίλου. Περιμένουμε από την Πορτογαλία να βρει τις επιθετικές λύσεις που τις έχουν λείψει στα προηγούμενα παιχνίδια και να φτάσει στη νίκη. Ποντάρουμε στο διπλό με handicap ενός γκολ στην Ουγγαρία, το οποίο τιμάται στο 1.93. Για τον 5ο όμιλο, η πρωτοπόρος Ιταλία αντιμετωπίζει την Ιρλανδία σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται στο Λίλ. Η νίκη των Ιταλών παίζεται στο 2.25, η ισοπαλία στο 2.90 και η νίκη της Ιρλανδίας στο 2.90. Το under βρίσκεται στο 1.40, ενώ το over στο 2.30. Η Ιταλία έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου και έτσι ο Αντώνιο Κόντε αναμένει να προβεί σε καθολικό rotation ώστε να ξεκουράσει τις βασικές του μονάδες εν ώψη της δύσκολης αναμέτρησης με την Ισπανία στους 16 στο repeat του τελικού του Euro 2012. Η Ιρλανδία χρειάζεται μόνο νίκη για να προκριθεί και πιστεύουμε ότι θα ρισκάρει εξ αρχής για να βρει το τέρμα που θα την οδηγήσει στα νοκάουτ. Άγνωστος χι το πώς θα εμφανιστεί η Ιταλία στο μάτς με την Ιρλανδία να είναι συντηρητική στο πρώτο μέρος και να ρισκάρει στο δεύτερο. Θα πάμε στην επιλογή της οπαλίας στο ημίχρονο, ενδεχόμενο που παίζεται στο 1.75. Περνάμε στην αναμέτρηση της Σουηδίας με το Βέλγιο, η οποία διεξάγεται στην Ίκαια. Η νίκη των Σουηδών παίζεται στο 4.60, η ισοπαλία στο 3.25 και η νίκη του Βελγίου στο 1.65. Το under τιμάται στο 1.50, ενώ το over στο 2.05. Η Σουηδία δεν έχει πείσει κανέναν με την παρουσία της στις δύο πρώτες αγωνιστικές και πλην του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς εμφανίζεται μια άτεχνη ομάδα χωρίς φαντασία στο επιθετικό κομμάτι. Το Βέλγιο δεν έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Χρειάζεται νίκη ή ισοπαλία, καθώς σε περίπτωση ήττας και νίκης της Ιρλανδίας στο έτερο παιχνίδι του ομίλου, αποχαιρετά τη διοργάνωση. Ποντάρουμε στο ότι η ομάδα του Μαρκ Βίλμοτς θα μπει δυνατά στο μάτς και θα πάρει από νωρίς το προβάδισμα, επιβάλλοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα. Επιλέγουμε το διπλό ημίχρονο διπλό τελικό σε απόδοση 2.55. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τις αναλύσεις και των σημερινών αγώνων του Euro 2016. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά τις επιλογές μας.
Απόψε πάμε στοίχημα με τη νίκη της Ισλανδίας κόντρα στην Αυστρία σε απόδοση 3.50, το διπλό της Πορτογαλίας με ένα γκολ χάντικα στην Ουγγαρία στο 93, το χήμιχρονο στο Ιταλία-Ιρλανδία σε απόδοση 1.75 και το διπλό ημίχρονο διπλό τελικό στο Σουηδία-Βέλγιο στο 2.55. Αυτά είναι για σήμερα. Έως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.